10 και βλέπουμε. Ναι, ναι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν σκοπεύω να κάνω πολιτική ομιλία, ούτε να απαντήσω σε τι έχει ακουστεί, αν έχουμε πάρει το χειρότερο και από το Δουνουτού και από τους Γερμανούς που ακούστηκε, ή ότι θα έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2028. Η πολιτική μου ομιλία θα είναι το Σάββατο, όπου θα πω πολιτικά τι νομίζω και τι νομίζω ότι λέει η αντιπολίτευση. Για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είμαστε στη μέση της διαπραγμάτευσης και είναι δύσκολη. Θέλω πολύ να σας ενημερώσω, αλλά καταλαβαίνετε ότι έχω και κάποιους περιορισμούς ως τη μέση της διαπραγμάτευσης, τι μπορεί να πεις, τι κρατάς, τι λες ανοιχτά. Δεύτερον, όπως όλες οι διαπραγματεύσεις τον τελευταίο καιρό, αλλά νομίζω ιδιαίτερα για αυτή τη διαπραγμάτευση που έχουμε μπροστά, τίποτα δεν είναι συμφωνημένο μέχρι όλα να είναι συμφωνημένα. Δηλαδή, διάφοροι παίκτες βάζουν κάτι στο τραπέζι, αλλά δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα μέχρι να δούμε το όλο πακέτο. Το όλο πακέτο. Και μου φαίνεται, αυτό σας το έχω πει και άλλες φορές, ότι εδώ είμαστε, όριμοι άντρες και γυναίκες είμαστε, να το κρίνουμε όταν έχουμε όλο το πακέτο, τα αρνητικά σημεία, τα θετικά σημεία, τι μας δίνει αέρα, δεν μας δίνει αέρα, πόσο αέρα μας δίνει. Άρα, γι' αυτό το λόγο θέλω να σας κάνω μια απλή ενημέρωση που είμαστε, και μετά μπορούμε να συζητήσουμε και τι ιδέες έχετε και τι συμβολές έχετε. Αλλά προτείνω να μην έχουμε αντιπαραθέσεις. Αν θεωρείτε ότι έχει μια λάθος γραμμή η κυβέρνηση, ευχαρίστως να την ακούσω, ότι πρέπει να είμαι πιο σκληρός σε αυτό, να είμαστε πιο σκληροί εκεί, πιο μαλακοί εκεί. Αυτό είναι κατανοητό και είναι η άποψή σας, ίσως της αντιπολίτευσης, που να έχει κάποιες ιδέες. Αλλά πέραν από εκεί δεν βλέπω το λόγο. Το μόνο πράγμα που είναι εξαίρεση σε αυτό που είπα, υπάρχει μια εξαίρεση σε αυτό που είπα, ότι τίποτα δεν θα συμφωνηθεί μέχρι όλα θα συμφωνηθούν, είναι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα. Δηλαδή, από το Eurogroup την απόφαση της 5 Δεκεμβρίου, έχουμε αυτά, η απόφαση αυτή είναι οριστική, αυτά είναι τα μέτρα και αρχίζουν από εδώ και πέρα. 2-3 λόγια για αυτά τα μέτρα, ουσιαστικά είναι 3, αν θέλετε να τα κοιτάξετε. Είναι αυτά που έχουν μια ομαλοποίηση των οριμάσεων των ομολόγων, υπάρχουν μειώσεις των επιτοκίων, υπάρχουν και κάποια κέρδη από μια διαφορετική λύση που έχει σχέση, θα την εξηγήσω λίγο αργότερα, για την απαγορά των ομολόγων που έγινε το 2011-12. Και υπάρχει ένα άλλο αποτέλεσμα που είναι, αν πάρεις αυτά τα 3 μέτρα μαζί, μειώνεται το ρίσκο του ελληνικού χρέους γενικότερο, και άρα έχεις και ένα επιπλέον κέρδος που είναι παραπάνω από το άρθρισμα των προηγούμενων 3. Δηλαδή, όταν λέει το ESM ότι προβλέπουμε μέχρι το 2060 μια μείωση του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ 22%, 21,8, το 3,6 έρχεται από την ομαλοποίηση, το 15% λίγο παραπάνω από τη μείωση των επιτοκίων, το 0,3 για αυτό την αλλαγή σε σχέση με την επαναγορά ομολόγων, και 2,6 έρχεται από τη γενική μείωση του ρίσκου που συσχετίζεται με τα πρώτα 3 μέτρα. Το πρώτο μέτρο είναι σε σχέση της ομαλοποίησης των οριμάσεων το χρέος. Αυτό έχει 2 κομμάτια, για αν θέλετε να το καταλάβετε. Το μέσο όρο της ορίμανσης, όλο του μπλοκ του EFSM, το κομμάτι του χρέους που είναι το EFSM, είναι περίπου 28. Τώρα θα πάει στα 32. Άρα, αν θέλετε, το τεντώνουμε, αν σκεφτείτε ένα λάστιχο, αυτές οι ορίμανσεις. Και επειδή είναι μέσο όρο, το 28 στο 32, πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα. Όπως ξέρετε, αν έχεις πολλά ομόλογα, μεγάλο αριθμό, και θες να επηρεάσεις το μέσο όρο, πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα για να φτάσεις σε αυτό το νέο μέσο όρο από 28 στα 32. Και συγχρόνως, επειδή το κάνεις αυτό το τέντομα, ξεμπλέκεις και με πολλές από τις κορυφές.
που θα είχες σε κάποια χρόνια πολύ παραπάνω από, από θα μπορούσε να αντέξει μια οικονομία. Το δεύτερο είναι ότι θέλει το ESM με το δεύτερο μέτρο να εκμεταλλευτεί τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια που υπάρχουν. Υπάρχει ένα μικρό κόστος βραχυπρόθεσμος σε αυτό, αλλά νομίζω ότι όλοι οι οικονομολόγοι συμφωνούν ότι αξίζει το κόπο και οι αγορές, γι' αυτό το έχουν δει τόσο θετικά αυτό. Αυτό γίνεται, τώρα να μην πω σε γιατί έχουμε ιστορικά χαμηλά επιτόκια, θα μπορεί να σας το πει ο κύριος Παφίλης ότι είναι σε σχέση με την ιστορική κρίση του καπιταλισμού και οι χαμηλές προσδοκίες ότι θα φύγουμε γρήγορα από αυτή την κρίση. Τέλος πάντων, το εκμεταλλευόμαστε αυτό. Ναι, συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ. Δεν ξέρω αν συμφωνεί το ESM. Νόμιζα να ρωτάγατε άμα το ESM συμφωνεί. Και άρα εκμεταλλευόμαστε αυτά να κλειδώσουμε αυτά τα χαμηλά επιτόκια, που μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε ο Τραμπ όντως να κάνει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα στις υποδομές. Μπορεί να αυξηθούν πολύ τα επιτόκια ξαφνικά. Είναι τρία κομμάτια σε αυτό το μέρος. Κάποια ομόλογα που πήραν οι τράπεζες για την ανακεφαλοποίηση θα τα αλλάξουν από κειμενόμενα επιτόκια σε σταθερά επιτόκια. Το ESM θα κάνει κάποια swaps που πάλι θα έχουμε σταθερά επιτόκια και από εδώ και πέρα η Ελλάδα θα έχει πληρωμές με ομόλογα με σταθερά επιτόκια. Το τρίτο μέτρο του ESM είναι αυτό που σας έλεγα που προκύπτει από το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων του 2011, όπου άρχισε αυτά τα χρήματα που δανειστήκαμε, το πήραμε με χαμηλό επιτόκιο που θα ανέβαινε 2% το 2017 και τώρα αυτό το 2% αύξηση το 2017 μηδενίζεται, είναι περίπου ένα κέρδος 230 εκατομμύρια. Και σε παρένθεση, τα μεσοπρόθεσμα μέτρα που συζητιούνται τώρα και δεν έχουμε αποφασίσει μπορεί να το επεκτείνουν αυτό και πέρα από το 2017. Όλα αυτά αν τα πάρετε σε ένα πακέτο, λένε πολλοί, μα τι μας νοιάζει το 2060, κάποιοι γίνονται και κεντζιανοί στα γεράματα και λένε θα είμαστε όλοι νεκροί στη μακροπρόθεσμη περίοδο. Δεν έχουν δίκιο. Δεν έχουν δίκιο που το λένε αυτό. Καταρχάς, τα μέτρα ελάμφρυσης αρχίζουν από σήμερα. Και τα μέτρα δρούν συσσωρευτικά. Η επίδραση των μέτρων θα έχει φτάσει 9,1% το 2040, θα γίνει 16,3% το 2050 και 21,8% το 2060. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα μόνο των βραχυπρόθεσμων μέτρων. Το πρόβλημα με το χρέος είναι ακριβώς ένα πρόβλημα διάρκειας και το γεγονός ότι το χρέος θα είναι μικρότερο τότε σημαίνει αλλαγή του κλίματος τώρα. Αυτό που λένε οι αγορές είναι ότι αν μας είναι ομαλή η πληρωμή, αν γίνει αυτό που υποσχέθηκαν το Μάη του 2016, που δεν το είχαν υποσχεθεί το Νοέμβριο του 2012, δηλαδή δεν είναι μέτρα αν χρειαστούν, αλλά μέτρα για στοχευμένα στις δανειακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, οι επενδύσεις και οι επενδυτές θα έρθουν τώρα. Αν δούνε δηλαδή ότι είναι πιο βιώσιμο το χρέος, που είναι ένα κομμάτι του παζλ αυτό, δεν σας λέω ότι είναι όλο η εικόνα, δεν το έχουμε, γι' αυτό σας είπα τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι όλα να έχουν συμφωνηθεί. Είναι ένα κομμάτι του παζλ αυτό. Αν είναι ένα κομμάτι όμως που δίνει μεγαλύτερη σιγουριά στους επενδυτές ότι ξαφνικά δεν θα υπάρχουν ψηλά επιτόκια, ότι ξαφνικά δεν θα έχουμε κορυφές που δεν θα μπορέσει να πληρώσει, ότι σε κάθε περίπτωση οι δανειακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας θα είναι κάτω από 15% για πάρα πολλά χρόνια και υπάρχει μια συζήτηση πότε θα πάει από 15% σε 20% και σε επαναλαμβάνω αυτό είναι περισσότερο από ότι πολύ μικρότερο, συγγνώμη, από πάρα πολλές άλλες χώρες. Λοιπόν,
αυτό είναι που θεωρούμε εμείς, τι ζητάγαμε εμείς από τους πιστωτές. Ζητάγαμε διαφάνεια και έναν καθαρό διάδρομο για να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες αλλά και οι ξένοι και οι Έλληνες επενδυτές ότι υπάρχει μια λύση για το χρέος που μπορούν να επενδύσουν χωρίς να έχουν εκπλήξεις. Αυτό είναι ένα κομμάτι του puzzle, αυτό έχει ήδη συμφωνηθεί, έχει τελειώσει και τώρα συνεχίζουμε για τα άλλα. Το δεύτερο κομμάτι του puzzle είναι η πολιτική συμφωνία για τη δεύτερη αξιολόγηση. Αυτή έχει σχεδόν τελειώσει. Θα επιστρέψουν, πιστεύω, νωρίς την άλλη εβδομάδα οι θεσμοί να συνεχιστεί η συζήτηση. Σχεδόν έχει κλείσει το δημοσιονομικό κενό για το 2017. Νομίζω η διαφορά είναι 20 εκατομμύρια, δηλαδή είναι εντελώς, δεν χρειάζεται καμία συζήτηση. Είναι λίγο μεγαλύτερη για το 2018, λίγο μεγαλύτερο, συγγνώμη, το δημοσιονομικό κενό πολύ μικρό με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, λίγο μεγαλύτερο για το, με το Δουνουτού, αλλά δεν είναι κάποιος που πιστεύει ότι θα κολλήσει εκεί το πράγμα. Μη με διακόπτετε. Νομίζω προσπαθώ να σας δώσω μία... ούτε πολιτική, ούτε πολιτικά σχόλια κάνω. Νομίζω δεν είναι πρόβλημα. Σας δίνω τη δική μου εκτίμηση ότι δεν θα χαλάσει το πράγμα για το δημοσιονομικό κενό του 2018 και το 2017. Σε αυτό μπορώ να σας εγγυηθώ. Δηλαδή, λοιπόν, υπάρχει τελικά τέλος η συμφωνία για τα εργασιακά, όπου η θέση μας είναι ότι πρέπει να επιστρέψουν οι συλλογικές συμβάσεις. Υποστηρίζουμε και την αρχή της επεκτασιμότητας και την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Θεωρούμε ότι το Δουνουτού δεν έχει καλά επιχειρήμα για αυτά, δεν ήταν καλά έτοιμη, δεν είχε καλή προετοιμασία για αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλη στήριξη και άρα για μας αυτό είναι κορυφαίο ζήτημα. Εδώ νομίζω πρέπει να υπάρξει συζήτηση. Αν συμφωνείτε να συνεχίσουμε αυτή τη γραμμή, ότι μέσα σε όλα αυτά που πρέπει να συμφωνηθούν για να συμφωνηθούν όλα είναι η επεκτασιμότητα και η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, αν πρέπει και οι Έλληνες εργαζόμενοι και οι Ελληνίδες εργαζόμενοι να έχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις σε συλλογικό επίπεδο. Εδώ να γίνει συζήτηση, να πάμε πίσω σε αυτό. Αυτό λέτε. Να το ακούσω άμα είναι αυτό. Άρα νομίζω και η πολιτική συμφωνία θα κλείσει και άρα μένουμε με τα δύο ανοιχτά ζητήματα που είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα μετά από το 2018. Θα απαντήσω στον κύριο Βορύδη, δεν το λέω τώρα γιατί αν δεσμεύουμε δεν δεσμεύουμε τις μελλοντικές κυβερνήσεις το Σάββατο. Δεν νομίζω θα περίμενε κάτι λιγότερο ο κύριος Βορύδης. Όχι αναμωστικές αναφορές, μετά θα αρχίσουν τα προσωπικά. Αυτό δεν νομίζω. Λοιπόν. Ο κύριος Βορύδης δεν παρεξηγείται σε αυτό. Ίσα-ίσα, νομίζω το χαίρεται. Κλείσει ο κύριος Βορύδης για το αν το ευχαριστείτε ή όχι. Να κλείνουμε όμως τώρα. Ναι, αλλά με διακόψατε για ένα πράγμα. Ωραία. Χωρίς λόγο και είχα ένα λεπτό, κύριο. Σας είχα αφήσει συν 3 λεπτά παραπάνω από αυτό που είχαμε συμβούλευτε. Όχι, ολοκληρώστε. Έχω... ολοκληρώστε μέχρι τα 15 λεπτά. Δεν θα σταματήσω. Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, τώρα για τα πρωτογενή πλεονάσματα και αν μας θα δεχθούμε πιέσεις και από το Δουνουτού και από τη Γερμανία, υπάρχει μια διαφωνία με τις πιστωτές για τα πόσα χρόνια πρέπει να είναι 3,5%. Εγώ σας έχω πει τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης, την ανακοίνωσα και δημοσίως ότι εμείς βλέπουμε ότι μετά από το 2018 μια συμβαστική λύση που μπορεί να βοηθήσει όλους είναι να είναι 2,5% και το 1% να συμφωνήσουμε με τους πιστωτές θα είναι μόνο για την ανάπτυξη, γιατί ο κύριος Σόιμπλε λέει ότι το πρόβλημά του είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα με το χρέος αλλά έχει πρόβλημα την ανταγωνιστικότητα. Να συμφωνήσουμε
δηλαδή ότι το 1% που θα σωθεί από αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα θα πάει μόνο για την ανταγωνιστικότητα και τη βοήθεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είτε από τη μεριά των φόρων, είτε από τη μεριά των κοινωνικών εισφορών. Αυτή είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Υπάρχει η θέση του Δουνουτού ότι εμείς δίνουμε διμέτωπη μάχη και για σας να πάρετε περισσότερα μέτρα και στους Γερμανούς να έχουν λιγότερα πλεονάσματα. Πρέπει να σας πω ότι δεν ήταν εμφανές σε μένα τουλάχιστον αυτός ο διμέτωπος αγώνας του Δουνουτού στο Eurogroup. Το είδα μόνο ένα μέτωπο προς μια μεριά. Θα δούμε πώς θα αλλάξει αυτό. Πάντως, νομίζω ότι είμαστε στη θέση ακριβώς εκεί που ήμασταν λίγο πριν από τη συμφωνία του Μαΐου. Νομίζω ότι σας είχα πει και τότε ότι περισσότεροι παίκτες πια θέλουν λύση από ότι δεν θέλουν λύση, και λίγο πριν από το Μάη φαινόταν ότι δεν θα υπάρχει λύση για την πρώτη αξιολόγηση. Όλες οι εφημερίδες λέγανε ναυάγιο η πρώτη αξιολόγηση, πάει για το Δεκέμβριο η πρώτη αξιολόγηση και τα διάφορα. Νομίζω είμαστε περίπου στο ίδιο. Νομίζω ότι και όλοι θέλουν να βρεθεί λύση. Θα βρεθεί λύση, νομίζω, και για τα πρωτογενή πλεονάσματα, το ύψος και πώς θα καλυφθούν. Ξέρετε την ελληνική θέση, ότι δεν είμαστε διαθετημένοι να πάρουμε περισσότερα μέτρα, να ψηφίσουμε στη Βουλή τώρα για να εφαρμοστούν το 19 και το 20 όπως ζητάει το Δουνουτού. Και εκεί θα ήθελα την άποψή σας, αν υποστηρίζετε τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης, ότι δεν είναι δυνατόν το Δουνουτού να έχει τόσο μεγάλη διαφωνία για τα δημοσιονομικά δεδομένα της Κομισιόν, της ECB, του ESM και της ελληνικής κυβέρνησης, και να ζητάει περισσότερα μέτρα για το 19 και για το 20. Η θέση της δικής μας που εξήγησα στο Eurogroup είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να νομοθετήσουμε τέτοια μέτρα, και θα ήθελα και τη δική σας υποστήριξη να πω ότι είναι η θέση όλη της ελληνικής βουλής. Θα ήταν πολύ βοηθητικό σε μένα και στην κυβέρνηση και σε όλη τη διαπραγματευτική ομάδα. Να μην υπάρχει αίσθηση δράματος. Πάντα έτσι φτάνουμε όταν κλείνουν αξιολογήσεις και φτάνουμε σε σημαντικά σημεία. Πάντα όλοι οι παίκτες δεν λένε την τελευταία τους θέση, και άρα νομίζω αν όλοι κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, πάλι το ίδιο θα γίνει και στις επόμενες μέρες για αυτή τη διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ξαναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας Βουλής 20 μαθήτριες και μαθητές και 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το γυμνάσιο